Στο παρακλήσι της Μητρόπολης Αθηνών έφτασε στις 5.30 το πρωί σωρός του πρώην βασιλιά Κωνσταντίνου, προκειμένου να εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα. Η κηδεία του ξεκίνησε μετά τις 11 παρουσία 14 βασιλέων και πριγκίπων αλλά και πλήθος κόσμου. Και αρκετοί βολιώτες έφυγαν από τον πόλο για να φτάσουν στην πρωτεύουσα ώστε να αποχαιρετήσουν τον τελευταίο βασιλιά των Ελλήνων. Πολίτες πάντως που τοποθετήθηκαν στην κάμερα του Άστρα στο Βόλο επεσήμαναν χαρακτηριστικά για τον τέος βασιλιά. Γιατί να μην γινόταν. Γιατί να μην γινόταν. Δεν μας έκανε τίποτα ο βασιλιά. Ναι. Εκτός αυτό. Ναι. Ήταν και ήσυχος, δεν πείραξε κανέναν. Αν έκανε και λάθη, συγχωρούνται, γιατί και εμείς κάνουμε λάθη. Να κηδευτεί με όπως του έπρεπε. Αρχηγού κράτους. Γιατί αυτό τώρα λέγαμε και πώς είναι θαμένοι στο τατό οι βασιλείς, κάνανε ναι. Στην Ελλάδα και αυτός ήταν βασιλιάς της Ελλάδος. Ωστόσο υπάρχουν πάρα πολλοί που λένε ότι θα πρέπει να τα αφήσει ο ιδιώτης. Αυτά είναι τα κόμματα τα λένε. Ναι. Είδατε πώς ήταν να προσκυνήσουν τον βασιλιά. Πόσος κόσμος, 3.000 κόσμος. Πιστεύετε ότι ο τέλος βασιλιάς θα έπρεπε να κηδευτεί με τιμές αρχηγού κράτους? Φυσικά. Φυσικά. Ο άλλος κάνει 4 χρόνια πρωθυπουργός, ας πούμε, και τον κηδεύουν δημοσία δαπάνη. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι η τιμή που έπρεπε να του προσφέρουν. Θα έπρεπε να σίγουρα. Δώσουμε μια τιμή. Μια σίγουρα. Άλλη. Για μένα σίγουρα. Κόσμος πάντως που ήταν στην κηδεία, μόλις το φέρετρο βγήκε από τη Μητρόπολη, άρχισε να φωνάζει Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνος, δι' το βασιλιάς, ενώ έψελαν και τον εθνικό ύμνο.